Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι Τρέρεξ εδώ και από ό,τι καταλαβαίνετε και από τον τίτλο και από το thumbnail του βίντεο, αυτό είναι ακόμα on, δυστυχώς. Αυτά είναι τα αρνητικά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι πήγα στο γιατρό και μου είπε ουσιαστικά ότι πάει πολύ καλά και ότι θα πάω την επόμενη Πέμπτη, μου είπε, στις 23, που τη βλέπω εδώ στο ημερολόγιο. Για να μου το βγάλω, να μου βγάλω μια τελευταία εκνογραφή να δούμε ότι είναι εντάξει και κατά... και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ξαναμπεί. Έτσι δυστυχώς το... Συγγνώμη, σε ενοχλώ, το μηχανάκι. Έτσι δυστυχώς αυτό το hiatus για το κανάλι που δεν μπορώ να κάνω και πολλά record θα συνεχίσει. Αλλά σκέφτηκα ότι μπορώ σε αυτή την κατάσταση, όπως είμαι τώρα, να κάνω record Spyro 1. Όπως ξέρετε και όπως έχω αναφέρει και στα προηγούμενα Spyro που είχα κάνει, επειδή είναι game του PlayStation 1, δεν έχει πολλές ανάγκες. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, να χρησιμοποιώ πολλά δάχτυλα. Συγκεκριμένα από το αριστερό χέρι θα χρησιμοποιώ ουσιαστικά το προς τα που θα κινούμε και από το δεξί το ποια επίθεση θα χρησιμοποιώ. Έτσι θα είναι σχετικά εύκολο, ας πούμε, να μπορέσω να παίξω. Έτσι μπορείτε να περιμένετε γύρω στα 3-4 επεισόδια ακόμα από το Spyro σε αυτή την κατάσταση που είμαι. Και ας συνεχίσουμε. Φυσικά, όπως έχω ξαναναφέρει, έχω pre-recorded material, το οποίο το έχω κάνει record πριν σπάσω το χέρι μου. Επίσης κατάφερα να κάνω record, έχουμε άλλα 2 επεισόδια από το Minecraft Story Mode που θα ανεβούν στο σύντομο μέλλον προφανώς. Θα κάνω και το Spyro για να... γιατί... Okay, ας πούμε πως είναι. Είμαι μία εβδομάδα και με αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Είμαι στο σπίτι μου, έχω το PC που έχω, έχω τα games που έχω και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Είναι... από τα χειρότερα αισθήματα που υπάρχουν. Εκτός αυτού, πάει καλά, δεν πονάει. Θα βγει κάποια στιγμή, όπως σας είπα την επόμενη Πέμπτη. Έχουμε Spyro, κάτι άλλο. Αυτά νομίζω, Ναι, αυτά. Λοιπόν, θέλω να ξαναπώ ένα τεράστιο ευχαριστώ για την υποστήριξη που μου έχετε δείξει σε αυτές τις μέρες που έχουν γίνει και δηλαδή σε όλους σας, έτσι, πραγματικά τα comments είναι overwhelming. Βοηθάει πολύ. Επίσης ξέρω ότι στα Dark Souls, στα βίντεο τώρα τελευταία η ποιότητα του ήχου έχει πέσει κατακόρυφα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό, πραγματικά όταν πάω να κάνω το edit μου βγαίνουν πάρα πολλά παράστα και όταν είμαι πάρα πολλά εννοώ πάρα πολλά και από το μικρόφωνο και από το game και προσπαθώ με κάποιο τρόπο να ακυρώσω τα παράσιτα, αλλά λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, χάνεται ο ήχος. Δηλαδή πέφτει πάρα πολύ η έντασή του για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί, μου σπάει τα νεύρα πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζετε εσείς, αλλά τι να κάνουμε. Ψάχνω λοιπόν να βρω ένα καινούριο πρόγραμμα για να κάνω record. Όλα τα gameplay μου δηλαδή, ρωτάω διάφορους τριγύρω, ψάχνω διάφορα reviews. Γιατί μερικά αυτά τα προγράμματα του τύπου Fraps και Bandicam μου παρουσιάζουν προβλήματα στον υπολογιστή, γενικώς στα αρχεία, δηλαδή είναι πολύ μεγάλα, στο edit μου βγάζουν προβλήματα με τον ήχο, όπως είπα μόλις τώρα, και είναι ένα σχετικό μπέρδεμα. Έχω βρει λοιπόν ένα πρόγραμμα το οποίο θα επιχειρήσω να χρησιμοποιήσω στο Spyro τουλάχιστον, το οποίο λέγεται Action, δεν θυμάμαι ποιες εταιρείες είναι, θα το βάλω στο description του βίντεο. Έτσι θα ήθελα για σας να μου γράψετε από κάτω άμα ο ήχος είναι καλύτερος, άμα είναι εντάξει, άμα η ποιότητα του βίντεο είναι εντάξει, από θέμα εικόνας δηλαδή. Αυτά παιδιά, λοιπόν, ευχαριστώ για την προβολή, να περιμένετε σύντομα Spyro και να περιμένετε σύντομα Dark Souls και Minecraft Story Mode και οτιδήποτε. Α, και για εσάς που δεν είδατε και το Surgeon Sim, ντροπή σας, έκανα Surgeon Simulator με αυτό το χέρι και τα κατάφερα. Ντροπή σας, όποιοι δεν το είδατε. Ντροπή! Λοιπόν, ευχαριστώ για την προβολή και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye bye!